Είμαστε στη σελίδα 350 και στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, 18 κεφάλαιο, σελίδα 350 από το βιβλίο Βασιλέων Α. Και μετά πολλά ημέρας ήρθε ο λόγος του Κυρίου προς τον Ηλίαν κατά το τρίτον έτος λέγον «Είπαγε, φανερώθητη στον Αχάβ και θέλω δώσει βροχήν επί το πρόσωπον της γης». Και πήγαινε ο Ηλίας να φανερωθεί στον Αχάβ, είδε πίνα επεβάρινεν εις Σαμάριαν. Και κάλεσε ο Αχάβ τον Οβαδία των οικονόμων. Ο δε Οβαδία εφοβήτω τον Κύριον σφόδρα. Διότι ότε η Εζάβελ εξολόθρευε τους προφήτας του Κυρίου, ο Οβαδία έλαβεν 100 προφήτας και έκρυψεν αυτούς αναπεντήκοντα εις πύλεων και διέτρεφεν αυτούς ενάρτο και ύδατη. Κι είπεν ο Αχάβ προς τον Οβαδία, περίελθε εις την γην και πάσα στα σπηγά των υδάτων και εις πάντα στους κυμάρους, ίσως εύρωμεν χόρτον, για να σώσομεν την ζωή των ύπων και των ημιώνων και να μη στερηθόμεν τα κτίνη. Εμέρισαν λοιπόν την γην σε αυτούς, για να διέλθωσεν αυτήν. Ο μεν Αχάβ απήλθε δια μία οδού κατά μόνας, ο δε Οβαδία απήλθε δια άλλης οδού κατά μόνας. Και νόητο ο Οβαδίας καθαδόν, ιδού ο Ηλίας συνείδησε αυτόν και εκείνος εγνώρισε αυτόν και έπεσε κατά πρόσωπον αυτού και είπε «Σύ είσαι, Κύριέ μου Ηλία». Ο δε είπε προς αυτόν «Εγώ». Είπαγε, είπε προς τον Κύριόν σου ιδού ο Ηλίας. Και εκείνος είπε «Τι ημάρτησα, ώστε θέλεις να παραδώσεις τον δούλον σου εις την χείρα του Αχάβ δια να με θανατώσει. Ζει Κύριος ο Θεός σου. Δεν είναι έθνος ή βασίλειον, όπου δεν έστειλε ο Κύριος μου να σε ζητώσει. Και ό,τι έλεγον δεν είναι, αυτός όρκιζε το βασίλειον και το έθνος ότι δεν σε έβρικαν. Και τώρα συλλέγεις, είπαγε, είπε προς τον Κύριόν σου, ιδού ο Ηλίας, και καθώς εγώ αναχωρήσω από σου, το πνεύμα του Κυρίου θέλει σε φέρει όπου δεν εξεύρω. Και όταν υπάγω και αναγγείλω τούτο προς τον Αχάβ και δεν σε έβρει, θέλει με θανατώσει. Αλλά ο δούλος σου φοβούμε τον Κύριον εκ νεότητός μου. Δεν απεγγέλθει προς τον Κύριόν μου τι έκαμα. Ότε η Εζάβελ θανάτωνε τους προφήτες του Κυρίου, την η τρόπο έκρυψα 100 άνδρας εκ των προφητών του Κυρίου αναπεντήκοντα εις πύλεων και διέτρεψα αυτούς εν άρτο και ύδατη. Και τώρα συλλέγεις, είπαγε υπέ προς τον Κύριόν σου, ιδού ο Ηλίας, αλλά αυτός θέλει με θανατώσει. Και είπε ο Ηλίας, ζει Κύριος των δυνάμεων, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, ότι σήμερον θέλω εμφανιστεί σε αυτόν. Υπήγε λοιπόν ο Οβαδία η συνάντηση του Αχάβ και απήγγειλε προς αυτόν. Και ο Αχάβ υπήγε η συνάντηση του Ηλία και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλίαν, είπε προς αυτόν ο Αχάβ, «Σύ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ». Ο δε είπε, «Δε διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκατελείπατε τα εντολάς του Κυρίου και υπήγες κατόπιν των Βααλήμ. Τώρα λοιπόν απόστειλον, συνάθρισον προς εμέ πάντα τον Ισραήλ στο όρος των Κάρμιλων και τους προφήτας του Βαάλ, τους 400 πεντήκοντα και τους 400 προφήτας των Αλσών ή την εστρόγουση εις την τράπεζα της Ιεζάβελ». Και απέστειλε ο Αχάβ προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και συνήθρισε τους προφήτας εις το όρος το Κάρμιλον. Και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα των λαών και είπε «Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων, εάν ο Κύριος είναι Θεός ακολουθείτε Αυτόν, αλλά αν ο Βάαλ ακολουθείτε τούτον και ο λαός δεν απρος Αυτόν λόγον». Τότε είπε ο Ηλίας προς τον λαόν «Εγώ μόνος απέμεινα προφήτης του Κυρίου. Οι δε προφήτε του Βάαλ είναι 450 άνδρες. Ας δώσωσι λοιπόν εις ημάς δύο μόσχους και ας εκλέξωσιν τον ένα μόσχον διε αυτούς και ας διαμελήσωσιν αυτόν και ας επιθέσωσιν αυτόν επί των ξύλων και πυρ ας μη βάλωσι. Και εγώ θέλω ετοιμάσει τον άλλον μόσχον και επιθέσει επί των ξύλων και πυρ δεν θέλω βάλει. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας και εγώ θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός ως της εις ακούσει διαπυρός, ούτως ας είναι ο Θεός». Και αποκριθείς πας ο λαός, είπε «Καλός ο λόγος». Και είπε ο Ηλίας προς προφήτας του Βαάλ,
«Εκλέξατε εις εαυτούς τον ένα μόσχον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη διότι είστε πολλοί και επικαλέστητε το όνομα των Θεών σας, πύρ όμως μη βάλετε». Και έλαβον τον μόσχον τον δοθέντα εις αυτούς και ετοίμασαν αυτόν και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντες «Επάκουσον ημών Βάαλ» και ούκ είναι φωνή και ούκ είναι ακρόασης και επίδων περί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησαν. Και περί την μεσημβρίαν ο Ηλίας μικτηρίζων αυτούς έλεγε «Επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, διότι Θεός είναι, ή συνομιλεί, ή ασχολείται, ή είναι ισοδηπορίαν, ή ίσως κοιμάται και θέλει εξυπνήσει. Και επεκαλούντο με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνοντο κατά την συνήθειαν αυτών με μαχαίρας και με λόγχας, έως σου αίμα εξεχύθη επ' αυτούς. Και αφού παρήλθεν η μεσημβρία, και αυτοί προεφύτευον μέχρι της ώρας της προσφοράς, και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόασης και ουκίν προσοχή, τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα το λαόν, «Πλησιάσατε προς εμέ». Και πας ο λαός πλησίασε προς αυτόν και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκριμνισμένον. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά των αριθμών των φυλών των ιών του Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον «Ισραήλ θελήστε το όνομά σου». Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου και εστίβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσεν αυτόν επί των ξύλων και είπεν «Γεμίσατε ύδατος 4 ιδρίας και χύσατε επί το αλοκαύτωμα και επί τα ξύλα». Και είπε «Δευτερώσατε» και δευτερώσαν. Και είπατε και είπε «Τριτώσατε» και τρίτωσαν. Και περιέτρεχε το ίδωρ πέριξ του θυσιαστηρίου και άβλαξη το έτη γέμισεν ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασεν ο Ηλίας ο προφήτης και είπεν «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά των λόγων σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα. Επάκουσον Κύριε, επάκουσον μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψας την καρδίαν αυτών ο πίσω». Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθωμα και έκλειψε το είδωρ το εν τη άβλακη. Και ότε είδε πας ο λαός έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και είπον «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας «Πιάσατε τους προφήτας του Βάαλ, μη δεις εξ αυτούν ας μη διασωθεί». Και πίασαν αυτούς και κατεβίβασαν αυτούς ο Ηλίας εις τον χήμαρον Κισών και έσφαξεν αυτούς εκεί. Και είπε ο Ηλίας προς τον Αχάβ «Ανάβα, φάγε και πίε, διότι είναι φωνή πλήθους βροχής». Και ανέβει ο Αχάβ για να φάει και να πει. Ο δε Ηλίας ανέβη στην κορυφή του Καρμήλου και έκυψε εις την γη και έβαλε το πρόσωπον αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού και είπε προς τον υπηρέτην αυτού «Ανάβα τώρα, βλέψον προς την θάλασσα». Και ανέβη και έβλεψε και είπε «Δεν είναι ουδέν». Ο δε είπεν «Είπαγε πάλιν έως Σεπτάκης». Και την 7η φοράν είπεν «Ιδούν έφος μικρόν ως παλάμη ανθρώπου ανεβαίνει εκ της θαλάσσης». Και είπε «Ανάβα, υπέ προς τον Αχάβ, ζεύξον την άμαξά σου και κατάβα, δια να μη σε εμποδίσει βροχή». Και εν τω μεταξύ ο ουρανός συνεσκότασε εκ νεφών και ανέμου και έγινε βροχή μεγάλη. Και ανέβη ο Αχάβ στην άμαξαν αυτού και πήγαινε σε Ισραήλ και η χείρ Κυρίου εστάθη επί τον Ηλία και συνέσφιξε την οσφήν αυτού και έτρεχε έμπροσθεν του Αχάβ έως της εισόδου της Ιεζραέλ. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν θέλει να μαρτυρήσει το όνομά Του και να συμμαρτυρήσει με το δούλο Του. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Μαρτυρεί και συνιστά το όνομά Του
με τους τρόπους που αυτός εκλέγει και συμμαρτυρεί με το δούλο του, στον οποίον εντέλεται, και επειδή είναι δούλος του Θεού, υπακούει κατά πάντα. Αυτό είναι το έργο του Θεού, έτσι εργάζεται ο Θεός και έτσι συνεργάζεται ο Θεός με το δούλο του, με τους δούλους του. Επαναλαμβάνω, η πρόθεση του Θεού είναι να φανερώσει το όνομά του, τη δύναμή του και να αποκαλύψει τον εαυτό του. Αυτό γίνεται εμέσως πλην σαφώς μέσα από ανθρώπους. Αλλά ανθρώπους αξιόπιστους, και η αξιοπιστία των ανθρώπων αυτών που αποτελούν και λογίζονται στα μάτια του Θεού δούλοι και δούλες, η αξιοπιστία έγκειται στο να ακούνε τη φωνή του, και για να ακούει κάποιος τη φωνή του πρέπει να εξητεί τον Κύριο, να πιστεύει στη φωνή του, δεύτερον, να εμπιστεύεται τη φωνή του, να τη φωνή του Θεού, να υπακούει στη φωνή του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού σήμερα και από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, και υπακούοντας να πράττει κατά πάντα, χωρίς να αφαιρεί και χωρίς να προσθέτει, να πράττει κατά πάντα αυτά που ο Θεός τον διέταξε. Ο Θεός λοιπόν εκλέγει ανθρώπους όπως εξέλεξε και τον Ηλία και τους αποστέλει σε αποστολές, όπου κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ενεργήσει εν το ονόματι του Κυρίου παρά μόνο αυτοί οι άνθρωποι που αποστέλλονται από τον ίδιο τον Κύριο. Ο Ηλίας λοιπόν, όπως διαβάσαμε και την περασμένη Δευτέρα, προφήτευσε, γιατί πήγε στον παντοδύναμο βασιλιά του Ισραήλ, των 10 φυλών του Ισραήλ, τον Αχάβ, τον χειρότερο από όλους, προφήτευσε και του είπε ότι δεν θα βρέξει ο Θεός επί της γης μέχρι να προσευχηθώ εγώ, και εξαφανίστηκε. Αλλά δεν πήγε όπου ήθελε, δεν κρύφτηκε, δεν φοβήθηκε, αλλά πήγε εκεί που του είπε ο Θεός. Πήγε πρώτα στο Χήμαρο Χερίθ, εκεί για λίγες μέρες τον έτρεφαν κόρακες φέρνοντας κρέας και ψωμί δύο φορές την ημέρα, μέχρι να ετοιμαστούν τα πράγματα, ώστε τα πάντα να είναι έτοιμα για να αποστείλει ο Θεός τον Ηλία στα Σαρεπτά της Σιδόνος, σε μία χείρα την οποία είχε προστάξει ο Θεός να υπηρετεί και να φροντίζει τον Ηλία, πράγμα το οποίο έγινε για 3,5 ολόκληρα χρόνια. Όταν έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, τότε ο Θεός επισκέφθηκε το δούλο του, ο οποίος παρίστατο πάντοτε έμπροσθεν αυτού. Όχι ήταν δούλος, αλλά και είναι, και βέβαιως ο Ηλίας και θα εξακολουθήσει μέχρι το τέλος να είναι. Και η δουλεία αποδεικνύεται ότι παρίστατο πάντοτε ενώπιον του Θεού πάσα στα σημέρα της ζωής του, αλλά και με μεγάλη αφιέρωση και ζήλο. Όταν λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, και ενώ επρόσμενε ο Ηλίας να τελειώσει ο καιρός, τον επισκέφθηκε ο Θεός τον Ηλία και του έδωσε συγκεκριμένες εντολές. Πήγαινε να συναντήσει τον Αχάβ και θα του πεις αυτά, ο Αχάβ θα το αποδεχτεί, θα ενεργήσεις έτσι και κατά αυτόν τον τρόπο ενώπιον όλου του λαού Ισραήλ, εγώ θα συμμαρτυρήσω στο έργο το οποίο εσύ θα πράξεις, τότε θα προσευχηθείς και εγώ θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και όλος ο λαός θα κατανοήσει, γιατί αυτή είναι η πρόθεση του Θεού, να συστήσει τον εαυτό του στο λαό Ισραήλ που αμφισβητούσε, καθώς βρισκότανε ανάμεσα στο λαό, στον Θεό των πατέρων του από τη μια μεριά και στο Θεό των βασιλιάδων του από την άλλη μεριά, ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Γιατί όταν μίλαγε με ανθρώπους που δεχόντουσαν τους θεούς του Αχάβ και της Ιεζάβελ, κατηγορούσαν τον αληθινό Θεό και το αντίθετο.
Και έτσι βρισκόταν σε σύγχυση ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Ποιος είναι ο αληθινός Θεός? Και επειδή περί της αληθείας κανένας άλλος δεν μπορεί να αποδείξει πραγματικά του τι είναι αλήθεια παρά μόνο ο Θεός, γι' αυτό και ο Θεός έστειλε τον Ηλία για να, καθώς είναι αξιόπιστος δούλος, για να αποδειχθεί ενώπιον όλου του λαού Ισραήλ ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Και έτσι ο Αχάβ έψαξε, ο Ηλίας έψαξε να βρει τον Αχάβ. Εκείνη τις μέρες, εκείνη την ημέρα που κατέβηκε ο Ηλίας για να τον βρει, ο Αχάβ έβαλε, ο Θεός έβαλε στην καρδιά του Αχάβ να προσκαλέσει τον Οβαδία, τον οικονόμο του, ο οποίος ήταν άνθρωπος που φοβόταν τον Θεό, ήταν από αυτούς που πίστευε στον αληθινό Θεό, που δεν αμφισβητούσε τον αληθινό Θεό, και όχι μόνο με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Όταν η Ιεζάβελ αποφάσισε να σφάξει όλους τους προφήτες του Κυρίου, ο Οβαδία έκρυψε 100 προφήτες, τους χώρισε στα δύο, 50 και 50, και τους έκρυψε μέσα σε σπηλιές, τους τάιζε με ψωμί και νερό και έσωσε τη ζωή τους. Ο Αχάβ λοιπόν, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν δέχεται το Θεό, που δεν πιστεύει στο Θεό, αλλά ένας άνθρωπος που είναι αδύναμος ως προς τη γυναίκα του, δεν μπορεί να αντισταθεί. Έχει μεγάλη επιβολή η γυναίκα του σε αυτόν, αλλά και είναι αδύνατος ως προς την καλοπέραση και την απόλαυση τη δική του. Θα το δούμε όμως τις επόμενες ημέρες αυτό. Εκείνη λοιπόν την ημέρα ο Αχάβ βρισκόμενος σε πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε βροχή, δεν υπήρχαν τροφές, δεν υπήρχε γρασίδι, ούτε τροφές για τους ανθρώπους, ούτε τροφές για τα ζώα. Φώναξε τον Οβαδία και του λέει: γύρνα σε όλες τις πηγές του Ισραήλ και εγώ θα πάω στις άλλες μισές, και όπου βρούμε νερό και γρασίδι να ειδοποιήσουμε για να φάνε τα ζώα μας, να μην ζωφίσουν όλα. Η αποστολή που του δώσε ο Θεός του Ηλία δεν είναι απλή. Ο Αχάβ δεν παίζει, αλλά δεν διστάζει ο Ηλίας. Και βγαίνει και βρίσκει στο δρόμο του τον Οβαδία. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα προετοίμαζε τη συνάντηση του Ηλία με τον Αχάβ, αλλά και τη συνάντηση του Αχάβ με τον Ηλία. Του αποκάλυψε και του φανέρωσε ότι ο Θεός μου είπε να συναντήσω τον Αχάβ, και γι' αυτό πήγαινε και ενημέρωσε τον. Ο Οβαδίας, γνωρίζοντας ακριβώς την καρδιά του Αχάβ και τα προβλήματα, φοβήθηκε. Και λέει: δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν με λυπάσαι. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όταν πάω στον Αχάβ, που σε ψάχνει αδιάκοπα σε βασιλείς και έθνη και ορκίζει τους πάντες ότι δεν σε είδανε πραγματικά, σε ψάχνει με μεγάλο μίσος να σε συναντήσει. Όταν του πω ότι σε συνάντησε και θα είσαι εκεί, φοβάμαι ότι το Πνεύμα το Άγιο θα σε πάρει και θα σε πάει εκεί που δεν ξέρω, και εμένα ο Αχάβ θα με θανατώσει νομίζοντας του λέω ψέματα. Ο Οβαδία ξέρει και τον Ηλία ότι είναι δούλος του Θεού, και το Θεό ότι υπερασπίζεται το δούλο του, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά και τον Αχάβ και το μίσος του Αχάβ εναντίον του Ηλία και το κίνδυνο που θα διατρέξει ο Ηλίας αν συναντηθεί με τον Αχάβ. Αυτά τα βλέπει ο άνθρωπος, ο Οβαδίας, με το Θεό, αλλά δεν τα βλέπει ο δούλος του Θεού, ο προφήτης του Θεού, ο Ηλίας, που εμπιστεύεται το Θεό. Άλλο είναι φοβάμαι το Θεό, που είναι πάρα πολύ καλό, και άλλο είναι εμπιστεύομαι το Θεό, που είναι πάρα πολύ καλύτερο. Αυτός που φοβάται το Θεό μπορεί να κάνει λάθη, αλλά ευαρεστεί το Θεό. Αυτός όμως που εμπιστεύεται το Θεό δεν κάνει λάθη, και δεν κάνει λάθη γιατί δεν ενεργεί από μόνος του, ούτε με τη λογική του όπως ο Οβαδία, ούτε με την εμπειρία του όπως ο Οβαδία,
ούτε με τους διαλογισμούς του, όπως ο Οβαδία, ούτε με τους φόβους τους αληθινούς, όπως ο Οβαδία. Αλλά αυτός που εμπιστεύεται το Θεό, οδηγείται, ενεργεί, με βάση την απόλυτη εμπιστοσύνη που έχει στο Θεό και στα λόγια Του. Ότι ο Θεός που τον στέλνει, ο Θεός θα τον υπερασπιστεί και ο Θεός θα τον ευλογήσει και θα τον υψώσει. Χωρίς δισταγμό λοιπόν, του λέει μη φοβάσαι, δεν θα φύγω, εδώ θα είμαι και έχει αυτή τη βεβαιότητα, γιατί ξέρει ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν θα τον πάρει, ο Θεός δεν θα αλλάξει γνώμη, γιατί ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να μεταμελείται, αλλά αυτό το οποίο υπόσχεται, εξάπαντος θα το εκπληρώσει, θα το εκτελέσει, εφόσον βέβαια ο άνθρωπος μένει ακριβώς εκεί που ο Θεός τον θέλει και τον έχει διατάξει. Και πράγματι πήγε ο Οβαδία, ενημέρωσε τον Αχάβ και ο Αχάβ πήγε να τον συναντήσει. Και όταν συναντηθήκανε, πήγε μόνος του, και αυτό είναι το περίεργο, ο Αχάβ δεν πήρε στρατό για να τον συλλάβει, γιατί έτσι είχε ενεργήσει ο Θεός στην καρδιά του Αχάβ. Όσο και δύσκολα να φαίνονται τα πράγματα, όταν ο Θεός προπορεύεται, είναι πάρα πολύ εύκολα. Γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που δικαιολογημένα φοβόταν ο Οβαδία, αυτό που δικαιολογημένα θα φοβόταν ο Ηλίας, ήταν τελείως αδικαιολόγητο εάν ενεργούσες με εμπιστοσύνη προς το Θεό. Και πράγματι ο Αχάβ πήγε μόνος του και όταν τον είδε από μακριά τον Ηλία, είπε προς αυτόν, «Συ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ». Και εδώ αδερφοί αγαπητοί πρέπει να προσέξουμε, όταν ρίχνουμε ευθύνες σε αυτούς που νομίζουμε ότι φταίνε. Ο Αχάβ τώρα τι νομίζει? Ότι ο Ηλίας είναι αυτός που σταμάτησε τη βροχή, γι' αυτό και ταλαιπωρείται ο λαός Ισραήλ. Και δεν έχει άδικο να το σκεφτεί, γιατί ο Θεός του είπε με τη δική σου προσευχή θα ξαναβρέξει. Και ο Ηλίας δεν προσεύχεται, και δεν προσεύχεται μέχρι να του πει ο Θεός. Άρα λοιπόν με τη λογική την ανθρώπινη, που πολλές φορές πέφτουμε σε αυτό το λάθος, όταν βλέπουμε μια ταραχή, ένα πρόβλημα, σκεφτόμενοι ανθρώπινα, μοιράζουμε ευθύνες εκεί που δεν ανήκουνε. Εσύ είσαι αυτός που προκάλεσες και προκαλείς τόσο μεγάλο κακό στο λαό Ισραήλ. Αυτός είναι. Βέβαια, θα έλεγε κανείς. Γιατί αν προσευχότανε θα βρέχε, το είχε υποσχεθεί ο Θεός. Δεν λυπότανε το λαό Ισραήλ 3,5 χρόνια να ταλαιπωρείται. Όμως ο Ηλίας δεν σκέφτεται με ανθρώπινα συναισθήματα. Λυπάται το λαό Ισραήλ προφανώς, αγαπάει το λαό Ισραήλ προφανώς, αλλά πάνω από οποιοδήποτε συνέστημα ανθρώπινη αγάπη και δυναμία βάζει το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, γιατί γνωρίζει μετά πάσης βεβαιότητος ότι αυτός που πραγματικά αγαπάει το λαό του τον Ισραήλ είναι ο Θεός. Και όλα αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός να γίνονται, αλλά και ο ίδιος κάνει, δεν είναι για την ταλαιπωρία του λαού Ισραήλ, αλλά είναι για τη διόρθωση του λαού Ισραήλ. Για να τους βγάλει από τα δύο φρονήματα, να τους φανερώσει με αποδείξεις δυνάμεως και πνεύματος ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Εσύ λοιπόν είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ, έτσι νομίζει ο Αχάβ. Ο Ηλίας όμως φανερώνει την πραγματική αιτία της ταλαιπωρίας του λαού Ισραήλ. Δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου είσαι η αιτία της ταλαιπωρίας και της θλίψης της μεγάλης
του λαού Ισραήλ, γιατί εγκαταλείπατε τα εντολάς του Κυρίου και πήγατε κατόπιν των Βααλίμ. Η αιτία λοιπόν της ταλαιπωρίας της μεγάλης που υφίσταται άνθρωπος, οικογένεια, εκκλησία, έθνος και φιλή είναι ότι εγκαταλείψαμε, εγκαταλείπουνε, εγκαταλείψανε τον αληθινό Θεό και λατρεύουνε θεούς που έφτιαξαν οι ίδιοι με τη φαντασία τους, προσεύχονται σε αυτούς και το χειρότερο απ' όλα ελπίζουν σε αυτούς. Αυτή είναι η αιτία της ταλαιπωρίας των ανθρώπων που αγαπάει ο Θεός. Δεν είναι η ταλαιπωρία των ανθρώπων που εκδηλώνεται η οργή του Θεού, όπως στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όπως στην εποχή του Νόε ή όπως στην εφταετία του Αντίχριστου. Γιατί οι συνέπειες της οργής του Θεού, όταν δηλαδή η αμαρτία των ανθρώπων ξεπεράσουν κάθε όριο και όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες και δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας, τότε εκδηλώνεται η οργή του Θεού που είναι σκληρή, επώδυνη και χωρίς προοπτική διόρθωσης ή μετάνοιας. Φοβερό αυτό. Να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό, δηλαδή να φτάσει και να ξεπεράσει τα όρια της μακροθυμίας του Θεού. Αλλά αν τυχόν ποτέ ο άνθρωπος φτάσει και ξεπεράσει τα όρια της μακροθυμίας του Θεού, τότε αποκαλύπτεται ένας Θεός εκδικητής, ένας Θεός οργιζόμενος και μη μεταμελούμενος. Όμως εδώ δεν είναι αυτή η κατάσταση. Εδώ υπάρχει, και ποια είναι η διαφορά, θα τη δούμε τώρα, υπάρχει ταλαιπωρία αλλά προς διόρθωση, και ποια είναι η διαφορά, γιατί αυτή η ταλαιπωρία είναι έως καιρού. Η δοκιμασία προς διόρθωση είναι έως καιρού. Η ταλαιπωρία της εξορίας του λαού Ισραήλ στην Βαβυλώνα ήταν για 70 χρόνια. Έως καιρού, όπως εδώ, 3,5 χρόνια. Ο Αχάβ είχε πάει μόνος του, γιατί ήλπιζε, πραγματικά ήλπιζε, ότι ο Ηλίας θα είχε και τη λύση του προβλήματος, την οποία του είχε πει, θα βρέξει μέχρι να προσευχηθώ εγώ. Γι' αυτό πήγε μόνος του. Και ο Αχάβ γι' αυτό πήγε μόνος του, γιατί ήλπιζε να βρει λύση από τον Ηλία, την οποία είχε, όπως είπα και επαναλαμβάνω, ότι θα βρέξει όταν θα πω λόγο εγώ ή όταν θα προσευχηθώ εγώ. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, έδωσε την ευκαιρία στον Ηλία να του φανερώσει το θέλημα του Θεού, το οποίο ακούει με μεγάλη προσοχή και είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Και αυτό είναι το φοβερό. Γι' αυτό και ο Ηλίας τι του λέει, τώρα λοιπόν απόστειλον συνάθρισον προς εμένα όλον τον Ισραήλ εις το όρος Κάρμιλον, και ταυτόχρονα φέρε και τους προφήτες του Βάαλ που είναι 450 και τους προφήτες των Αλσών της Αστάρτης που είναι 400, οι οποίοι συντρώγουν με την Ιεζάβελ στην τραπεζά της. Και ο Αχάβ θα υπακούσει. Γι' αυτό είπαμε ότι ο Αχάβ δεν είναι σαν την Ιεζάβελ. Παρασύρεται, υποτάσσεται, φοβάται την Ιεζάβελ. Γνωρίζει ότι ο Ηλίας έχει τη λύση και περιμένει, πάει μόνος του να την ακούσει. Και όταν ο Ηλίας του λέει, μάζεψε όλο το λαό Ισραήλ, αλλά και τους προφήτες του Βάαλ, στους 450,
και τους προφήτες των Αλσών, τους 400, που συντρώγουν στην τράπεζα. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει, δεν λέει στην τράπεζά σου, στην τράπεζα της Ιεζάβελ, και εκεί ο Ηλίας ξέρει τι θα γίνει, ο Αχάβ δεν ξέρει τι θα γίνει, και υποτάσσεται όμως, γιατί ελπίζει πλέον, αφού δεν υπάρχει καμία άλλη ελπίδα, ότι ο Ηλίας έχει τη λύση. Εάν κάνω αυτό, ο Ηλίας μπορεί να προσευχηθεί και ο Θεός να βρέξει, να τον υπακούσει. Και πράγματι τους μάζεψε, χωρίς αντίρρηση, όλων των Ισραήλ και τους 450 προφήτες του Βάαλ, αλλά οι 400 προφήτες της Αστάρτης δεν προσήλθαν. Μπροστά λοιπόν σε όλον το λαό Ισραήλ, μπροστά στον Αχάβ, αλλά όχι μπροστά στην Ιεζάβελ που δεν πήγε, ούτε μπροστά στους προφήτες της Αστάρτης, του Άλσους που δεν πήγαν, ο Ηλίας εμφανίζεται και στρέφεται προς το λαό που είναι και ο στόχος του. Ο στόχος δεν είναι η Ιεζάβελ, ξέρει ότι είναι αμετανόητη. Ο στόχος δεν είναι, θα μπορούσε να ήταν και ο Αχάβ, αλλά ο στόχος είναι ο λαός Ισραήλ, τον οποίον αγαπάει ο Θεός και αγαπάει και ο Ηλίας. Και τον βλέπει σαν πρόβατο πλανημένο που έχει χάσει το δρόμο του. Και αγαπάει τα πρόβατα, τα απολωλώτα ο Θεός. Πάντοτε τα αγαπούσε, στην Καινή Διαθήκη ακόμη περισσότερο τα αγαπάει. Άλλωστε όλος ο κόσμος είναι πλανημένος, γιατί ο διάβολος είναι ο πλανών την οικουμένη όλην. Ο διάβολος είναι αυτός που πλανάει την οικουμένη όλη. Προσήλθε λοιπόν ο Ηλίας μπροστά στο λαό Ισραήλ και περιέγραψε με σαφήνεια και λίγα λόγια, που είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων του Θεού, το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που εκφέρουν το Λόγο του Θεού, περιέγραψε την αιτία των πραγμάτων. Έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων, που είναι αδελφοί αγαπητοί και το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ο χριστιανός. Να πάω, να μην πάω. Αυτό είναι ή αυτός δεν είναι. Κάθε άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του, σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του. Ένα πράγμα, και συγχωρέστε με που θα μιλήσω για μένα, φοβάμαι να μην ξέρω τι να κάνω. Να λέω αυτό ή εκείνο, μήπως αυτό, μήπως εκείνο, και αυτό και εκείνο. Αυτό το τρέμω. Και όταν βρίσκομαι σε αυτή τη δύσκολη θέση, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, αζητεί ο άνθρωπος μεταπίστεως από το Θεό και θα λάβει. Δηλαδή χωρίς να διστάζει παντελώς. Γιατί ο διστάζων ομοιώζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενων. Δεν προχωράει το κύμα, φουσκώνει, σηκώνεται ψηλά, πέφτει, αλλά γυρίζει πίσω. Μπρος, πίσω. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε έτσι, θέλει να είμαστε σαν το χήμαρο που να τρέχουμε στο δρόμο που ο Χριστός έχει προετοιμάσει για μας. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι παρά του Κυρίου. Ο άνθρωπος που διστάζει, μην νομίζει ότι είναι δυνατόν να λάβει κάτι από το Θεό. Όσο και να προσεύχεται και να νηστεύει και να εξητεί και να κάνει, τίποτα δεν θα λάβει από το Θεό αν διστάζει. Γιατί άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσης της οδής αυτού. Ο χριστιανός πρέπει να έχει καθαρό μυαλό, ξεκάθαρη γνώμη, που δεν υπάρχει παρά μόνο από την οδηγία του Θεού. Μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι παιδιά Θεού. Και δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μην σου δώσει κατεύθυνση και οδηγία,
Εάν ζητάς με πίστη, εάν ζητάς με την καρδιά σου έτοιμη να κάνεις αυτό που θα σου πει. Αλλά να θυμάστε, ο άνθρωπος που δεν έχει ξεκάθαρο το τι θέλει ο Θεός για αυτόν, ό,τι και να ζητάει δεν πρόκειται να το λάβει. Γι' αυτό και τι λέει ο Δαβίδ, ετοίμη είναι η καρδία μου Κύριε, την ετοίμασα. Ξέρω τι θα κάνω. Ξέρω τώρα. Ο Θεός έχει υποσχεθεί στον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται ενώπιον του. Και πώς μπορεί να παρίσταται ο άνθρωπος ενώπιον του? Όταν εξομολογείται, μετανοεί, επιστρέφει στο Θεό, ώστε ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες του, αφού βεβαίως προηγούμενα συγχωρήσει αυτός όλους όσους τον έβλαψαν, έχουν κάτι εναντίον του ή αυτός έχει κάτι εναντίον τους, ώστε η καρδιά του να είναι καθαρή για να δει το πρόσωπο του Θεού. Εάν δεν έχεις ξεκαθαρίσει τα πράγματα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και η καρδιά σου είναι μπερδεμένη, γεμάτη από πίκρα, από φόβο, από αγωνία, αν χάνεις την πίστη σου και ζητάς πράγματα που θέλει η καρδιά σου χωρίς να ξέρεις αν είναι αυτά που θέλει ο Θεός, μην πιστέψεις ότι είναι δυνατόν ποτέ να πάρεις από το Θεό αυτά που ο Θεός θέλει να σου δώσει. Σε καμία περίπτωση. Θέλει να στα δώσει, αλλά δεν μπορεί να στα δώσει, γιατί δεν είσαι έτοιμος εσύ όταν τα πάρεις να τα χρησιμοποιήσεις καλά. Δεν είσαι αξιόπιστος. Αυτό λοιπόν είναι που θέλει να ξεκαθαρίσει ο Θεός με το λαό Ισραήλ. Και αυτό που άμεσα και με λίγα λόγια περιγράφει ο Ηλίας. Ως πότε τέλος πάντων θα χωλαίνετε, θα κουτσένετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Έως πότε? Πάρτε απόφαση. Ποιον θέλετε να λατρεύετε? Πάρτε απόφαση, ζητήστε να βεβαιωθείτε, να σας φανερώσει ο Θεός. Ποια είναι η αλήθεια, ποιος είναι ο αληθινός Θεός? Και αν μεν ο αληθινός Θεός είναι ο Κύριος, αυτό να λατρεύετε. Αν είναι ο Βάρος, να λατρεύετε. Αλλά μην μένετε στις αμφιβολίες σας, στους δισταγμούς σας, στις σκέψεις σας. Η χειρότερη θέση απόλυτης αδυναμίας, χωρίς δυνατότητα διόρθωσης, αναζωπήρωσης και ευλογίας που μπορεί να έχει ο χριστιανός, είναι να χωλαίνει μεταξύ δύο φρονημάτων. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Να μην ξέρει ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Να μην ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και επαναλαμβάνω ότι ο τρόπος για να το πετύχεις είναι ο Θεός να σου φανερώσει την αλήθεια. Και όταν ο Θεός φανερώσει την αλήθεια, μπορεί να πονέσεις, γιατί να μην είναι αυτό που ήθελες, αλλά δόξασέ τον που στο φανέρωσε. Μπορεί όμως και να χαρείς, γιατί είναι αυτό που ήθελες, πάλι δόξασέ τον. Αλλά για να μπορέσεις να δοξάσεις όταν ο Θεός κάνει αυτό που δεν θέλεις, πρέπει να ετοιμάσεις την καρδιά σου να αποδέχεται πάντοτε το θέλημα του Θεού. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι κολλάμε, ξέρετε θα πει, κόλλησε αυτός σε ένα ζήτημα που δεν είναι από το Θεό. Κόλλησε. Μπορεί να ξεκολλήσει και το ζητάει, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Και αν είναι ειλικρινής η αίτηση, η εξήτηση, ο Θεός θα το αποκαλύψει.
αλλά πρέπει η καρδιά μας να είναι έτοιμη να αποδεχόμεθα τις αποκαλύψεις του Θεού. Είναι λοιπόν πρώτον να μπορώ να πάω στο ταμείο μου να εξητήσω, αφού πρώτα έχω μετανοήσει και έχω συγχωρήσει και έχω ζητήσει συγχώρεση από το Θεό, να μπορώ να εξητήσω, και δεύτερον επίσης το ίδιο σοβαρό, να μπορώ να αποδεχθώ με όλη μου την καρδιά αυτό που με τρόπο που μόνο ο Θεός αποφασίζει θα μου φανερώσει ο Θεός. Ακριβώς αυτό έγινε. Αφού μάζεψε μπροστά λοιπόν όλο τον Ισραήλ ο Ηλίας και αφού τους εξήγησε την αιτία των προβλημάτων τους, ότι χωλαίνουν μεταξύ δύο φρονημάτων, δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν τι να αποφασίσουν, τότε τους είπε ελάτε να δοκιμάσουμε το Θεό και να ζητήσουμε από το Θεό να μας αποδείξει ποια είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντοτε είναι το θέλημα του Θεού. Θα τους το φανερώσει ο Θεός εξάπατος. Εξάπατος. Μα αυτός είναι ένας ανάμεσα σε 450 προφήτες. Δεν λέει τίποτα. Μα είναι και εξουθενωμένος και διοκόμενος. Δεν λέει τίποτα. Και δεν λέει τίποτα όχι γιατί είναι σπουδαίος ο Ηλίας, αλλά γιατί είναι ο συγκεκριμένος χρόνος και ο συγκεκριμένος τρόπος που ο Θεός διέταξε τον Ηλία να ενεργήσει, ώστε ο Θεός να φανερώσει τη δύναμή του, μάτου και να αποκαλύψει την αλήθεια. Θα τη φανερώσει εξάπαντος. Μπροστά σε όλο το λαό Ισραήλ, σε όλο το λαό Ισραήλ. Και στον Αχάβ, και στον Αχάβ. Ποιος δεν θα γνωρίσει τις ενέργειες του Θεού, αυτός που δεν θέλει έτσι κι αλλιώς. Η Εζάβελ και οι προφήτες της Αστάρτης. Ποιος θα ταλαιπωρηθεί από την απόδειξη της δυνάμεως του Θεού, οι ενάντιοι, οι 450 προφήτες του Βααλ. Ποιος θα δοξαστεί εν τέλει, ο Ηλίας, όχι, όχι, ο Θεός θα δοξαστεί. Με τον Ηλία τι θα γίνει, θα τρομοκρατηθεί, όπως θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Γιατί μπορεί να είναι δούλος Θεού αξιόπιστος, αλλά δεν πάβει να είναι άνθρωπος αδύναμος. Αμήν.